Καλησπέρα, Ρένο μου. Νίκη Γαλατσίου. Είναι μια ομάδα μόλις 10 ημερών. Έχουμε κάνει η διοίκηση με πρωτοστάτη τον κύριο Χρήστο Χιόνι, τον κύριο Κασκαντήρη, που είναι και αναπληρωτής, πρόεδρος, κάτι πρόεδρος, τον κύριο Γιώργο Κασκαντήρη, έναν μεγάλο αγώνα και βεβαίως το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο, για να μπορέσει η ομάδα να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Αθηνών με αξιοπρέπεια. Θέλω να πω ότι ο στόχος της Νίκης Γαλατσίου και η ίδρυση της Νίκης Γαλατσίου είναι η προσφορά προς το αθηναϊκό και αρσενικό ποδόσφαιρο. Ο στόχος της Νίκης Γαλατσίου για φέτος είναι ένα οικογενειακό κλίμα, ένα κλίμα το οποίο θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω και όχι μόνο στους δημότες του Γαλατσίου, αλλά σε όλη την περιφέρεια, γιατί η στόχη της διοίκησης αλλά και η δική μου προσωπική στόχη είναι η ανάπτυξη του αθλήματος μέσα από αυτή την ομάδα. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Χρήστο Χιόνι, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, που πραγματικά το πλάνο που έχουν είναι τέτοιο που με καλύπτει απόλυτα. Με καλύπτει απόλυτα γιατί οι διοικούντες είναι πρόθυμοι να προσφέρουν στους αθλητές ό,τι είναι δυνατόν, όχι μόνο για αυτή την κατηγορία. Σας φέρω μόνο ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι οι αθλητές όχι μόνο της πρώτης ομάδας αλλά και των ακαδημιών μας στην προπόνηση έχουν μόνιμα το φυσιοθεραπευτή, υπάρχει ο μασέρ, τρεις φυσιοθεραπευτές στο χώρο τους. Οπότε καταλαβαίνετε, κύριε Ρένο, ότι η ομάδα λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Όπως επίσης η επιλογή του κ. Κουφόπουλου σε αυτή τη δύσκολη θέση του προπονητή, του κ. Γιώργου Κουφόπουλου, ο οποίος είναι προπονητής UEFA, UEFA Β μάλιστα, έγινε για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη θέση. Εγώ ευχαριστώ τέλος και πάλι τη διοίκηση που μου ανέθεσε αυτό το πολύ δύσκολο έργο του τεχνικού διευθυντή αλλά και του τεχνικού διευθυντή ακαδημιών, και θα προσπαθήσω να το φέρουμε εις πέρας. Εγώ εύχομαι φέτος να έχουμε μια χρονιά με υγεία, να τελειώσουν οι δύσκολες καταστάσεις που είχαμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε με το θέμα του κορονοϊού, και ευελπιστούμε να γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας, και ήδη οι πρώτες τρεις αγωνιστικές, να σας πω και αυτό, βλέπουμε πολλές και αξιόλογες ομάδες. Όπως η τελευταία ομάδα που παίξαμε, ο Λαρισαϊκός, μια αξιοπρεπέστατη, αξιόλογη ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα, μας υποδέχτηκε στο γήπεδο και προσωπικά ο πρόεδρος του Λαρισαϊκού, και τον ευχαριστούμε για την άψογη και υποδειγματική φιλοξενία που μας παρήχε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.